πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την πρώτη έμπρακτη αμφισβήτηση στη Βουλή της ικανότητας να κυβερνά τη χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν πάει άλλο. Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε στην ομιλία του ότι η πρόταση κατατίθεται για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην κακοκαιρία ελπίδα, τη διαχείριση της πανδημίας και τον καλπασμό της ακρίβειας. Κανόνας του σε κάθε τραγωδία είναι να τα αποδίδουν όλα στην ατομική ευθύνη και αντιμετωπίζουν τα πάντα με όρους επικοινωνίας και θεατρικές γνώμες, όπως αυτή του κυρίου Μητσοτάκη την Τετάρτη, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή έχουμε υποχρέωση την απόγνωση της κοινωνίας να την κάνουμε δύναμη πολιτικής αλλαγής και επειδή έχω την πεποίθηση ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν πριν να είναι πολύ αργά για τη χώρα και για όλους μας, καταθέτω πρόταση μομφής. Προφανώς η πρόταση γίνεται δεκτή, απάντησε εκ μέρους της κυβέρνησης ο Υπουργός Ανάπτυξης Αδωνής Γεωργιάδης, με τον Προεδρεύοντα της Βουλής να ανακοινώνει διακοπή της συζήτησης για τον αναπτυξιακό νόμο και τη διαδικασία των 3 ημερών να ξεκινάει το απόγευμα της Παρασκευής.